Τραγικός θάνατος για ένα 78χρονο, ο οποίος καταπλακώθηκε από τρίκυκλη σκαυτική μηχανή την ώρα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Η νέα τραγωδία σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε χωράφι στην περιοχή Παρθενίου του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του και την τοπική κοινωνία του Χουδετσίου. Είχε κάτι ζώα εκεί κάτω χαμηλά στο ποτάμι. Τώρα πήγε να τα ποτίσει, κάτι έγινε και το μπλάκωσε το μηχάνημα. Σκαυτικό μηχάνημα, ναι. Τρίτσυκλο. Δεν πήγαινε στο κεντρικό δρόμο, στο χωράφι ήταν. Θέλει προσοχή. Εκεί είχε ένα μπερβολάκι και πήγαινε το. Και δύο άλογα που να τα ταΐσει τέλος πάντων. Τώρα πώς έγινε, του φύγε η μηχανή και πήγε και γύρισε ανάποδα τον πλάκωσε. Συμβαίνουν, δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά τα ατυχήματα. Πιο πολύ σκοτώνονται μέσα στην άσφαλτο παρά. Υπό αδιευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 78χρονος, ο οποίος επέβαινε στην τρίκυκλη σκαυτική μηχανή, ανετράπη και το καταπλάκωσε, ενώ χρειάστηκε η συνδρομή ανδρών της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του. Ένα κήπο ήσαινε και πήγε να κόψει τέτοια και ανέβαινε εκεί και ανάποδο γύρισε το μηχάνημα. Τώρα προσεξία ήτανε, ζημιά ή έπαθε τίποτα, ποιος ξέρει. Δεν ξέρουμε ακόμα λεπτομέρειες. Ειδικά με καύσωνα, ειδικά όποιος δουλεύει με αυτές τις... Καλά, δεν βγαίνουμε τώρα έξω, δεν έχουμε δουλειές. Ναι. Με το καύσωνα δεν βγαίνουμε. Εντάξει. Πρέπει να προσέχουμε. Ήταν ξαφνικό το γεγονός. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ήταν ένα ατύχημα το οποίο συμβαίνει όταν δεν προσέχεις κάποια στα αγροτικά μηχανήματα. Όχι, δεν άκουσα πώς ακριβώς έγινε, αλλά από ό,τι κατάλαβα ήταν λάθος. Χειρισμός, ας πούμε, του αγροτικού πήγε σε ένα δύσβατο δρόμο, πολύ κακό. Αυτό έγινε χθες το πρωί, πρέπει να έγινε και τον βρήκαν το μεσημέρι, κάτι τέτοιο άκουσα. Ναι, η σύζυγός του λέει ανησύχησε και τον έψαχνα, δεν μπορούσα να τον βρει. Συμβαίνουν. Τι να κάνω. Διασώσεις του ΕΚΑΒ βρέθηκαν άμεσα στο σημείο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, με τον ίδιο να μεταφέρεται αρχικά στο κέντρο υγείας Αρκαλοχωρίου και από εκεί στο Παγνί, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγη ώρα αργότερα.